Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Οι κορυφές του Ψιλορίτη, τα λασιθιώτικα βουνά, ο Ομαλός, έστω και καθυστερημένα άσπρισαν. Αυτή η εικόνα του Ψιλορίτη θα έπρεπε να είναι γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Και συμβαίνει στις 15 Ιανουαρίου. Είναι πολύ χαμηλή η χιονοκάλυψη που έχουμε όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη τη χώρα αυτή την περίοδο. Παρόλο που τις τελευταίες ημέρες είχαμε κάποιο χιόνι, γιατί πριν από 5 μέρες δεν είχαμε καθόλου, μέσα στο χαμηλότερο των τελευταίων 15 ετών, είχαμε κάποιες χιονοπτώσεις, οι οποίες σε αρκετά από τα βουνά και στην Κρήτη έδωσαν κάποια χιονόστρωση, με μικρό όμως ύψος χιονιού. Το χιόνι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ψιλορίτη δεν είναι προσβάσιμο από οδικό δίκτυο. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει πεζοπορία για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε το χιόνι. Στον κάμπο της Νίδας εμφανίστηκε το χιόνι το Σάββατο, το οποίο όμως για να διατηρηθεί θα έπρεπε η χιονόπτωση να είναι συνεχόμενη και τις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά η εικόνα αυτή αντιστοιχεί στην εποχή της Άνοιξης. Ένας γυμνός από χιόνια Ψιλορίτης βάζει σε επισφάλεια τους αποταμιευτήρες νερού για τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και είναι πραγματικά έτσι ανησυχητικό, αν θέλετε να το πω, να έχουμε τόσο χαμηλή χιονοκάλυψη σε όλο τη χώρα, αλλά και στην Κρήτη αυτή την εποχή. Θεωρούμε ότι η ποσότητα χιονιού που θα πρέπει να πέσουν το επόμενο δίμηνο με τρίμηνο πάνω στο Ψιλορίτη θα πρέπει να αυξηθούν κατακόρυφα, ώστε να μπορούμε με πιο ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες νερού για το καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει άμεσα, αναγκάζοντας τους αρμόδιους να βγάλουν από τα συρτάρια τα εναλλακτικά σχέδια για τη διαχείριση του προβλήματος. Πάντα υπάρχει το θέμα των γεωτρήσεων, το οποίο είμαστε ευχαριστές από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς να έχουμε μια γεώτρηση πλησίων των Αγίων, όπου οι πρώτες ενδείξεις είναι καλές. Μένει τώρα Μάρτ-Απρίλη να προχωρήσουμε στη διεύρυνση και στην σωλήνωση της γεώτρησης, καθώς επίσης και στην άντληση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό backup, βέβαια σε μια συνθήκη ενεργειακού κόστους, η οποία θα την εξετάσουμε εκείνη την περίοδο. Πιθανόν να αλλάξει από ό,τι φαίνεται η κατάσταση προς το τέλος του μήνα και να αρχίσουμε να έχουμε πλέον ένα πιο χειμωνιάτικο καιρό και να δούμε επιτέλους τέλος Γενάρη και Φεβράρη περισσότερα χιόνια στα ελληνικά βουνά και στην Κρήτη.